Καλώς ήλθατε στο τεδικτυακό σεμινάριο της scienceweb.gr, το οποίο αφορά την προπόνηση ταχυδύναμης με βάρη και πλειομετρικές ασκήσεις σε παιδιά και εφήβους, το οποίο θα πραγματοποιηθεί τη Μεγάλη Δευτέρα 14 Απριλίου στις 8 το βράδυ. Ένα πολύ συζητημένο θέμα, που για χρόνια υπήρχαν πολλές αντικρουόμενες απόψεις, για το εάν τα βάρη ή οι πλειομετρικές ασκήσεις αναστέλουν ή επιβραδύνουν την ανάπτυξη των νεαρών αθλητών ή αν μπορούν να προκαλέσουν κάποιο σημαντικό μυοσκελετικό τραυματισμό. Μάθετε λοιπόν τι ισχύει τελικά. Μπορούν τα παιδιά και οι έφηβοι να προπονούνται με βάρη για πλειομετρικές ασκήσεις? Θα έχουν κάποιο κέρδος στην απόδοσή τους? Αν ναι, πώς πρέπει να σχεδιάζονται αυτά τα προγράμματα για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές? Τι ασκήσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται? Ποιες προφυλάξεις πρέπει να παίρνουν οι γυμναστές? Όλο το θέμα προσεγγίζεται τόσο προπονητικά, όσο και επιστημονικά από δύο καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου, με πλούσιο έργο στο χώρο της προπόνησης μυϊκής ενδυνάμωσης και ταχυδύναμης. Τον κύριο Φατούρο Γιάννη, αναπληρωτή καθηγητή, και τον κύριο Χατζηνικολάου Θανάση, λέκτορα από τη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης. Ενημερωθείτε από την άνεση του σπιτιού σας σχετικά με το πώς πρέπει να εφαρμόζονται τα προγράμματα άσκησης με βάρη και οι πλειομετρικές ασκήσεις σε παιδιά και έφηβους ποδοσφαιριστές και απαντήστε σε ερωτήματα όπως: είναι ασφαλής η προπόνηση μυϊκής ενδυνάμωσης με βάρη για τα παιδιά και έφηβους ποδοσφαιριστές? Είναι ασφαλής η προπόνηση ταχυδύναμης με πλειομετρικές ασκήσεις για τα παιδιά και έφηβους ποδοσφαιριστές? Έχουν να κερδίσουν κάτι από αυτού του είδους την προπόνηση τα παιδιά και οι έφηβοι ποδοσφαιριστές? Από ποια ηλικία μπορούν να αρχίσουν να γυμνάζονται με βάρη και πλειομετρικές ασκήσεις? Τι προφυλάξεις πρέπει να παίρνει ο γυμναστής? Τι ασκήσεις πρέπει να επιλέγονται? Πώς πρέπει να εκτελούνται οι ασκήσεις? Πώς πρέπει να σχεδιάζονται τα προγράμματα? Εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία να ρωτήσετε και να συζητήσετε για το σημαντικό αυτό θέμα με τους κύριο Φατούρο και κύριο Χατζηνικολάου. Μάθετε περισσότερες πληροφορίες μέσα από το site της scienceweb.gr και λάβετε μέρος στη νέα αυτή δραστηριότητα.